συνεχίστηκαν και την Κυριακή από το ένα άκρο της Γερμανίας ως το άλλο οι διαδηλώσεις ενάντια στον ακροδεξιό εξτρεμισμό, τον ρατσισμό και την μυσαλλοδοξία. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τα αποκαλυφθέντα σχέδια στελεχών του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία για απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών, ακόμα και όσων έχουν γερμανική υπηκότητα, τα οποία αποκάλυψε ερευνητικό ρεπορτάζ στο σελίδας. Μόνο στο Μόναχο συγκεντρώθηκαν 50.000 πολίτες, διπλάσιος αριθμός από όσους είχαν δηλώσει διαδικτυακή συμμετοχή στο κάλεσμα, υποχρεώνοντας τις αρχές να διατάξουν για λόγους ασφαλείας την ματέωση της προγραμματιστής πορείας διαμαρτυρίας. Μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε και στο Βερολίνο έξω από το Κοινοβούλιο. Σε συνολικά 100 πόλεις πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις από την Παρασκευή. Μόνο το Σάββατο εκτιμάται ότι 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν σε Φραγκφούρτη, Ανόβερο, Ντόρτμουντ, Βούπερταλ, Καρλσρούι, Νιρεμβέργη και άλλες πόλεις. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή μαζική συγκέντρωση στο Αμβούργο.